εγκύμο μην κοιμάσαι, ξαγρύπνα κόρη μου, κοίτα για να τρομάξεις το θόρυ μου, το θόρυ μου. Το περσινό χειμώνα καλά καθούμενα ήρεθαν και μας ξυπνήσαν λαλούμενα, λαλούμενα. Αν είσαι κουρασμένο απ' τα μυστέρια σου, βάλε με στα δικά μου τα χέρια σου, τα χέρια σου. Στο παρακάτω δρόμο ξαγρύπνα κόρη μου, έπεσε στη βαγάνα τα γόρι μου, τα γόρι μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι, ανατριχύλα μου, κράτα στυλά τα μάτια και μίλα μου, και μίλα μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι, παιδί μου μην κοιμάσαι, παιδί μου μην κοιμάσαι. Είμαι στην Κύπρο. Είμαι στην Κύπρο όπου τα παιδιά πετάνε μαύρους χαρταετούς και τα 18χρονα κορίτσια φοράνε μαύρα τσεμπέρια. Αυτό το μαύρο χρώμα που κυριαρχεί εδώ και ένα χρόνο σε έναν τόπο δικό μας, που άλλοτε λουζόταν από ένα σίγουρο γελαστό ήλιο, το κουβαλάω μαζί μου. Μαζί μου όμως κουβαλάω και κάτι άλλο, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη ενός ολόκληρου λαού που τόσο σκληρά δοκιμάστηκε να αντισταθεί, να υπάρξει, να προχωρήσει. Με αυτές τις σκέψεις αρχίζω τον πρώτο μου διάλογο. Και να σου πω, τι περιμένετε εσείς από εμάς να κάνουμε για εσάς εμείς οι Έλληνες? Κάποια βοήθεια? Πιστεύεις ότι θα το ξαναβρούμε, ότι θα ξαναέρθει πίσω? Είσαι αισιόδοξη? Έτσι έχω χάρη μου τον Θεό. Έχεις χάρη από τον Θεό? Ναι. Πιστεύεις στους ανθρώπους και στον Θεό ότι θα ξανάρθουν πίσω? Μάνα μου. Τι πιστεύεις, τι δουλειά έκανε ο γιος σας, τι δουλειά έκανε? Μηχανοδήγος. Πού νομίζετε ότι έχει χαθεί? Τον έχουν πάρει οι Τούρκοι για... Κάτω στα χωριά μας νομίζουμε να φάγει. Ορίστε. Να φάγει μου λέγομαι. Να φάγει. Χωριά μου. Τον πήραν οι Τούρκοι από τον κάμπο, που μέσα στα χωράφια. Ναι. Επιάσαν τον εμπάλο, τον με τη γυναίκα του και με τα μωρά του. Επήραν τον στο σχολείο τον Τούρκικο. Ναι. Κρατήσαν τον τζαχαμέ με τη γυναίκα του τέσσερις ημέρες. Ναι. Και που τότε πιάνε τη γυναίκα του και φύγαν την και τον είδαμε. Αφήσαν τα παιδιά και τη γυναίκα ήσυχοι οι Τούρκοι. Δεν τους γίξανε. Έπειτα πήραμε μια φωτογραφία το Πάσχα, την Ανάσταση. Α, πήρες μια φωτογραφία. Ναι. Με πολλούς άλλους εγκλωβισμένους. Ναι. Και ήσουν και το παιδί μου μπροστά. Ώστε είσαι αισιόδοξη ότι ζει, ναι, ότι είναι καλά. Εχθές μου την επήρανε τη φωτογραφία εκείνη. Δάχαμε, ήρθε ένας μεγάλος άνθρωπος και πήρα του την. Και πήρα του για τη μικρή τη φωτογραφία, τη δική του. Ναι. Και πιάσε μου την και πήρε την μαζί του. Ιάκωβε, παρατήρησα ότι όλοι οι χαρταετοί που έχετε
Είναι μαύρη. Γιατί είναι μαύρη? Για τους νεκρούς που πεθάναν στον πόλεμο. Και όταν πετάγεται ο χαρταετός απάνω στον ουρανό, εσύ, τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Όταν πάει ψηλά στον ουρανό ο χαρταετός, τι αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι ελεύθερος, σαν ανεβαίνεις κι εσύ? Τι είναι αυτός ο χαρταετός για σένα, μόνο ένα παιχνίδι? Πες μου εσύ. Χαρά. Αισθάνεσαι χαρά, ελευθερία? Για φτιάξε τώρα, για πέταξε το χαρταετό σου ψηλά. Μπορείς, για ετοίμασε. Λούρο. Τι έχει έλει? Θέλει λούρο. Τι είναι το λούρο? Κύριε Κληρίδη, είστε ο διαπραγματευτής. Τι ελπίζετε από τις συνομιλίες? Τι πιστεύετε ότι θέλουν πραγματικά οι Τούρκοι και τι μπορούν να πετύχουν ή να μην πετύχουν? Οι διαπραγματεύσεις, εξεταζόμενοι υπό τα σημερινά δεδομένα, δεν μας δίδουν το δικαίωμα να είμεθα αισιόδοξοι για την έκβαση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτον, υπήρχε μια απομόνωση της Τουρκίας, αλλά η απομόνωση αυτή δεν έλαβε συγκεκριμένων χαρακτήρων. Και ως εκ τούτου περιορίζεται η θεωρητική υποστήριξη των ψηφισμάτων του Διεθνούς Οργανισμού. Δεύτερον, δύο υπερδυνάμεις, δηλαδή η Ηνωμένη Πολιτεία και η Σοβιετική Ένωση, δεν εξασκούν πραγματική πίεση επί της Τουρκίας. Εμέν Ηνωμένη Πολιτεία απλώς περιορίζονται εις ορισμένες φιλικές παραστάσεις μέσα στα πλαίσια των συμμαχικών συμφερόντων με την Τουρκία, ο δε ρωσικός παράγων έχει μεν εκθέσει την θέση του επί του Κυπριακού, αλλά διαλόγους ευρυτέρας πολιτικής επίσης δεν εξασκεί ουσιώδη πίεση επί της Τουρκίας. Τότε πώς μπορεί να ξεκαθαριστεί το θέμα της Κύπρου εσωτερικά, εφόσον δεν ελπίζεται πολύ σε αυτές τις συνομιλίες, πώς μπορεί κανείς? Νομίζω ότι το κυπριακό πρόβλημα θα διέλθει έναν στάδιο στασιμότητας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως είναι η στασιμότητα αυτή να μην οδηγήσει εις μονιμοποίηση καταστάσεων. Διότι έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι μπορεί να χρειαστεί μακροχρόνιος αγώνα για το Κυπριακό. Δεν διαφωνώ με την άποψη αυτή, αλλά τονίζω ότι απλώς μακροχρόνιος αγώνα, ενώ οι Τούρκοι και η Τουρκία δημιουργεί διαρκώς τελεσμένα γεγονότα στην Κύπρο, περικλείει πολλούς κινδύνους και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αντιδράσουμε στα τελεσμένα τουρκικά γεγονότα. Αν είσαστε ο διαπραγματευτής της Τουρκίας, ο ρόλος σας θα ήταν εύκολος αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που υπάρχουν στη γενική πολιτική? Αν ήμουν ο διαπραγματευτής της τουρκικής πλευράς, θα αισθανόμουν απόλυτον άνεση και θα χρησιμοποιούσα τον χρόνο, θα επέλεγα μάλλον εγώ τον χρόνο που θα διαπραγματευόμουν. Εσείς, σαν ο υπεύθυνος διαπραγματευτής, σαν Κύπριος και σαν άνθρωπος, θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε εμείς σαν λαός, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση. Η βοήθεια την οποία ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει προς την Κύπρο είναι πράγματι πολύ μεγάλη και η συμπαράσταση στην οποία δίδει είναι πραγματική. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζεται είναι η διατήρηση της ενότητος του κυπριακού ελληνισμού επί του κυπριακού προβλήματος. Δεν πρέπει δηλαδή να διαπραχθούν τα σφάλματα του παρελθόντος που το κυπριακό χρησιμοποιήθηκε υπό διαφόρων κομμάτων ως θέμα πολιτικών αντεκλήσεων και επιδιώξεων. Επιβάλλεται να υπάρχει γραμμή
η οποία να είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση, τον λαό, τα κόμματα και υπεύθυνος χειρισμός του κυπριακού προβλήματος. Το κυπριακό έχει καταλήξει εδώ που έχει φτάσει λόγω της πολλάς περιπτώσεις ανευθύνου χειρισμού από μέρους ελλαδικών κομμάτων. Ο λοχαγός Τσανγκάρης μας έφερε εδώ στην πρώτη γραμμή επαφής. Βλέπουμε την τουρκική σημαία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε. Μάλιστα. Πού βρισκόμαστε? Η περιοχή αυτή που βρισκόμαστε είναι η περιοχή Σοπάς, ένα μέρος της βιομηχανικής περιοχής, όπου σε αρκετές περιπτώσεις οι Τούρκοι κάναν προσπάθεια και μάλιστα προσφάτως θέλανε να κάνουν ενέργεια, επιθετική ενέργεια, για να καταλάβουν την περιοχή. Τόσο εγώ όσο και οι άντρες μου πιστεύουμε ότι θα σπάσουν τα μούτρα τους. Αποκλείεται, δηλαδή πρέπει να ρίξουν μεγάλο βάρος, μεγάλη πίεση και πάλι το θεωρώ απίθανο να πάρουν την περιοχή αυτή. Έχουμε οχυρωθεί, έχουμε φτιάξει αρκετές θέσεις. Όπλα έχετε? Αρκετά. Μπορώ να πω έχουμε όπλα. Ναι, αλλά η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά και μπορεί να εφοδιάσει πάρα πολύ το στρατό ναι, της. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τους λείπει έναν όπλο. Τους λείπει η ψυχή. Ενώ ο Κύπριος αυτή τη στιγμή θέλει, νιώθει, θέλει να πολεμήσει. Πόσο καιρό υπηρετείς? Ακριβώς αύριο, 20 Ιουλίου, κλείνουμε 3 χρόνια στην Εθνική Φρουρά. 3 χρόνια. Και σε ποιες μάχες έλαβες μέρος? Εγώ έλαβα στις μάχες στην Άσπρη Μύτη. Είναι πάνω στο μεταδάχτυλο. Ναι. Για πες μου, γιατί είσαστε τώρα επί φυλακή? Τώρα υπάρχουν πληροφορίες για να πάρουν την περιοχή, όπως είπα, αυτή τη βιομηχανική, διότι έχει μεγάλο σημασία στην οικονομία της κυβερνήσεως μας. Και πώς περνάς τις ώρες σου όταν δεν είσαι μέσα στο φυλάκι? Τις ελεύθερες μας ώρες παίζουμε ποδόσφαιρο και χαρτιά. Και χαρτιά, τι χαρτιά? Πρέφα. Πρέφα. Και πώς νιώθεις πως είσαι στην πρώτη γραμμή επαφής? Νιώθω υπερήφανος, διότι στην πρώτη γραμμή που είμαι μπορώ να υπερασπίσω την πατρίδα μου. Θεωρείς τους Τούρκους καλούς πολεμιστές? Κατά τη γνώμη τη δική μου νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν είναι καλοί πολεμιστές. Δεν είναι καλοί πολεμιστές? Δεν είναι καθόλου. Και έχεις εμπιστοσύνη στον ελληνικό στρατό ότι θα σε βοηθήσει όταν θα χρειαστεί? Και βέβαια. Θέλω να σας γνωρίσω τον Μιχάλη, ο οποίος είναι της επιτάξεως οδηγός. Δυστυχώς η γυναίκα και τα παιδιά του, 3 παιδιά, είναι εγκλωβισμένοι στο Λεωνάρισο, στην Καρπασία. Με τις μηχανές ουδέποτε τα πήγαινα καλά, εδώ με πρόδωσαν. Στιγμές-στιγμές τα βλέπετε πρόσωπα που θα μιλάνε, αλλά δεν θα είναι τώρα, συγχρονισμένα. Είναι θα μπορούσα βέβαια να κόψω αυτά τα στιγμιότυπα. Τα κράτησα όμως. Νομίζω πως θα με δικαιολογήσετε. Εσύ ήσουν αιχμάλωτος? Μάλιστα. Δευτέρα ήμουν όταν με πιάσαν αιχμάλωτον. Τώρα είμαι 18 και υπηρετώ στην πρώτη γραμμή της Εθνικής Φρουράς. Πώς σου φέρθηκαν οι Τούρκοι? Πολύ άσχημα. Μας χτύπησαν πολύ. Δεν μας έδιναν καλό φαγητό να φάμε, μας έφυναν και κοιμούμαστε χαμέ. Χαμέ. Μάλιστα. Αλλά τώρα εσύ στην πρώτη γραμμή πάλι, ε? Είμαι στην πρώτη γραμμή να υπηρετήσω. Για την όπως πατρίδα. Όλοι οι στρατιώτες μαζί, για την πατρίδα μας. Και πιστεύω αν γίνει τίποτε να νικήσουμε τους Τούρκους. Έλα, Νέστορα, Χριστοδούλου, έλατε εδώ κι εσύ. Αυτοί οι πολέμοι σαν έλαβα μέρος σε μάχες. Μάλιστα. Σε πόσες μάχες έλαβες μέρος? Στην πρώτη και στη δεύτερη φάση του πολέμου. Πού ήταν αυτή η παίζη για να θυμηθώ? Η πρώτη φάση στη Σκαρίνου και μετά στο Γερολάκο, στη δεύτερη φάση. Εσύ? Η πρώτη φάση στη Λεμεσό και η δεύτερη στο Γερολάκο. Ήμουν μαζί με στην πρώτη φάση στο Σκαρίνου και η δεύτερη στο Γερολάκο. Στο ίδιο χαράκομα μαζί. Στο ίδιο χαράκομα. Και κρατήσατε καλά? Κρατήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Μελίνα, σας γνωρίσω τον Δέα Πεζικού Μαρκίδη Στέλιο, ο οποίος τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του συνέτειναν στην διαφυγή του μακαριωτάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημέρα της ντροπής, της 15ης Ιουλίου. Για διηγήσου μου τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Το σπίτι μου τη χάνει να είναι πίσω από το Προεδρικό και γύρω στις 8.30 το πρωί άκουσαν πυροβολισμούς. Ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα του σπιτιού
και είδαμε μέσα στο το προεδρικό να καίγεται. Εμείς υπολογίσαμε ότι θα ήταν νεκρός ο Μαγάριος, ενώ ξαφνικά το είδαμε μαζί με συνοδεία από άντρες του εφεδρικού να εξέρχεται από το ποταμό, ο οποίος είναι στην πίσω μεριά επίσης του προεδρικού. Όταν ανέβηκα στον δρόμο, τυχαίως ήταν το πρώτο, μόνο αυτοκίνητο που υπήρχε στην περιοχή. Το μόνο αυτοκίνητο που υπήρχε στην περιοχή. Εκείνη την ώρα, διότι οι υπόλοιποι είχαν πάει στις δουλειές τους. Ήταν το δικό σου. Ώρα, μάλιστα. Πήραν το, τους δώσαμε το αυτοκίνητο και ήταν το, δυστυχώς όμως λόγω του ότι δεν είχε βενζίνη, μόλις προχώρησαν και όπερα και βρήκαν επόμενο, το άλλαξε. Και τώρα είσαι στην πρώτη γραμμή. Για να υπηρετήσουμε την πατρίδα. Γυναίκα που χάσες το παράθυρι σου, γυναίκα που χάσες τη λεμονιά σου, γυναίκα που χάσες τους ερωτές σου, γυναίκα της Κύπρου, αδερφή μου, σε χαιρετώ. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά, πάρε γυναίκα τα παιδιά, είναι μικρά και ανήμπορα, είναι μικρά και φοβισμένα. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά, γυναίκα με τα πόδια σου γυμμένα, προχώρα στον δρόμο για τη λευτεριά, προχώρα στον δρόμο για τη λευτεριά. Γυναίκα της Κύπρου, σε χαιρετώ, γυναίκα που σε διώξαν από το σπίτι σου, γυναίκα που σου πήρανε το γιο σου, γυναίκα που σου πήρανε το γιο σου, γυναίκα της Κύπρου, αδερφή μου, σε χαιρετώ. Γυναίκα, πήγαινε ξυπόλυτη, πήγαινε ξυπόλυτη γυναίκα, απ' τα στενά σοκάκια που δεν έχουν όνομα, απ' τις βασικές τις τρύπες, απ' τα χαλάσματα του κόβου. Απ' τα χαλάσματα του κόβου, γυναίκα με τα πόδια σου γυμμένα, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία. Γυναίκα, μάνα των μαναρών, γυναίκα, μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Μαζί σου. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαι σε αυτόν τον καταβλισμό? Έχει περίπου 4-5 μήνες. Πού ήσασταν πριν? Ήμουν στο χωριό. Πού ήσουνα? Στο χωριό. Στο χωριό. Ποιο χωριό? Ήμουν στην Αγκαθίνα. Ναι. Τι συνέβη, πώς? Πριν να φύγουμε από την Αγκαθίνα, ναι. Εγώ ήμουν στο σπίτι του Σίαμπρου μου, ναι. Και ήθελα να πω σπίτι μου. Ναι. Είδα δύο αεροπλάνα, ναι. Που πάνε στο μας, αλλά τα αεροπλάνα ευαρέσαν μέσα και δεν διακρίνουν τον. Εγώ ήμουν να πάω σπίτι μου. Σε χτυπήσανε εσένα. Μάλιστα. Πού σε χτυπήσανε, μπορείς να μου δει. Στο πόδι. Ναι, στο πόδι. Ναι. Κεφαλή. Ναι. Και κάπου άλλο. Τα πλευρά μου εμαυρίσαν μου, τα καθαρίσαν τώρα. Σου τα καθαρίσαν τώρα τα. Το χαβίσα. Εκεί. Τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα. Και πότε έφυγες, πώς έφυγες από εκεί? Πια ήρθα στο νοσοκομείο, με έφερε κάποιος χωριανός. Ναι. Στο νοσοκομείο και έκανα κάπου 18 μέρες. Μέσα στο νοσοκομείο. Ήμουν στο νοσοκομείο και σηκώσαμε και πήραμε στην κλινική του κυρίου Μαραγκού. Ζεις μόνος σου εδώ? Όχι, με τη γυναίκα μου. Με τη γυναίκα σου, έχεις παιδιά? Όχι. Πώς ελπίζεις πως θα ξαναγυρίσεις πίσω? Ελπίζομαι να ξαναγυρίσω, είμαι πίσω στο ριό. Δεν το ελπίζεις? Θα ξαναγυρίσετε. Όχι. Εδώ μένει η Μαρία μαζί με την οικογένειά της. Πόσοι άνθρωποι μένετε εδώ, Μαρία? Είμαστε 11. 10 νομάτι μένετε μέσα εδώ. Μέσα εδώ. 6. 6. Ποιοι κοιμούνται εδώ πέρα, για πες μας. Εγώ, ναι. Η αδερφή μου. Η αδερφή σου. Και δύο τα τρία αδερφιά μου τα μικρά. Αυτά είναι τα αδέρφια σου. Ναι, όλοι έχετε, όχι, όλοι έχετε μπλε μάτια, βλέπω. Και αυτά, όλα εσύ, είσαι η μάνα, όλα τα αυτά το παιδιά. Μπράβο, μπράβο, να σου ζήσουν. Να σου λυθεί, παπάδες. Τι?
στο νησί μας. Έχουν τρέλει στην ταρούχα που φορωμένα μου, γιατί έχασα τον άντρα μου, δεν καμήνε στην αντρεβέρη μάνα μου. Κάνας να αντέξω, μάνα μου, και στα παριώσκα μας το μωρό. Παιδιά, πρόσφυγες, αλλά δεν με συγκίνει. Το γιο μου θέλω μόνο, που είναι 20 χρονών. Όχι, υπεύθυνους δεν σας θέλω. Υπεύθυνους κι όλοι. Έχω δύο εγώ. Έχεις δύο. Έχω ένα δύο και τέσσερα μωρά. Ήταν ένα παγιά σπουδά στην ιατρική στην Αθήνα. Τώρα 20 Ιουλίου, όπως πατευόταν. Ήταν στο 256 ένα χρόνο στρατιώτης και τον πήραμε στη Λάπισσα. Οι Τούρκοι τον πήραν. Τον πήραν εκεί για να αντικαταφάρατε. Τόσο το όστο. Χτύπησαν οι Τούρκοι στην Λάπισσα. Χτύπησαν νεύρα. Χτύπησαν, ήταν 13 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Θέλουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας εσπιανοί οι Τούρκοι. Θέλανε και έρνανε όχι. Τούτο το χώμα που αλαφοσκευάζει τα κορμιά των συζύγων και των πατέρων και παιδιών μας είναι κατάδικος μας. Τούτη η γη της λεμονιάς και της ελιάς, του Πέφτου και του Κυπαρισσού είναι δική μας, ταυτισμένη με τη βασανισμένη ζωή μας. Στη μνήμη των αγαπημένων μας, που τόσο άδικα χάθηκαν από τις σφαίρες των δολοφόνων του πραξικοπήματος και από τη φρικτή σφαγή των βαρβάρων εισβολέων, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τόπου μας. Αθάνατοι νεκροί, μάνες, πατέρες και αδελφές, θύματα του ατσίλα, του φασισμού, των εθνοπνοδοτών και των πατριδοκάπηλων, σας φέρουμε σήμερα στη μνήμη και θρηνούμε για τον άδικο χαμό σας. Θρηνούμε, αλλά δεν μυρολατρούμε. Βρισκόμαστε για να κάνουμε μια πορεία. Είναι σήμερα το μνημόσυνο. Για πες μου από πού βρίσκεσαι. Από την Πάφο, ήταν αστυνομικός, το ιό αρχιεπισκοπή. Στην αρχιεπισκοπή. Σκοτώθηκε πότε. Τη 15 Ιουλίου, τη μέρα του πραξικοπήματος. Από... μέσα στο δωμάτιο του Μητσίδη. Βρισκόμαι από την Πρωταλιστάσα και όταν με σκοτώθηκε στην εισβολή, στον Αγίο Ερμόλαο. Έχεις παιδιά. Έχω δύο. Έχεις δύο παιδιά. Ναι. Είναι μαζί σου σήμερα. Όχι. Κατάγομαι από το Τσερίν, ο άντρας μου απήχθη την τρίτη ημέρα του πραξικοπήματος από το σπίτι μας, η ώρα 11 μεσάνυχτα και δολοφονήθηκε ψυχρό μετά από βασανιστήρια. Από ποιους? Από δύο πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β. Από το τρίκο μου, έχασα πατέρα και αδερφών κατά την πρώτη και δεύτερη εισβολή. Δεύτερη και δεύτερη. Κατά την πρώτη εισβολή των αδερφών μου και κατά τη δεύτερη εισβολή των πατέρα μου, δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια μου ο πατέρας μου. Από ποιους? Από τους Τούρκους. Το είδες? Τον είδα. Μπροστά στα μάτια σου. Στα μάτια μου. Αδερφές μου. Από το τρία αδερφές σου. Είσαστε τρεις αδερφές εδώ. Όχι. Εδώ ναι, έχουμε ακόμα άλλα 10 αδέρφια. Έχετε άλλα? Άλλα 10 αδέρφια. Και η μητέρα σου? Βρίσκεται κοντά μας. Είναι κοντά σας. Πόσο χρονών είσαι? 15. 15. Και τι λες τα κορίτσια στην Ελλάδα? Τι θέλετε από τα κορίτσια στην Ελλάδα? Συμπαράσταση και βοήθεια. Τι είδους συμπαράσταση? Ψυχική. Ψυχική. Τι θέλετε από τους Έλληνες? Ψυχική συμπαράσταση και καταδικάζουμε την πρώην κυβέρνηση. Διότι σε αυτούς που εμπιστέψαμε ότι θα μας βοηθούσαν, αυτοί μας πρόδωσαν. Αυτή είναι η αιτία για να χάσουμε εμείς τους συζύγους μας, τα παιδιά μας, για να βρισκόμαστε σε αυτήν την θέση. Εννοείς τον Ιωαννίδη, εννοείς. Και περιμέναμε μια δίκαιη τιμωρία από τον εξοχότα τον Καραμαλή, για να δικάσει όπως ταιριάζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες. Στο πελαπέσιο, άλλο στην άσπρη μου, ένα άλλο καρίτσιο, άλλο. Το χιλιά σα. Κάτι ψηλή, ούτε σε χωρσάει το μυαλό μου, είναι μια μορφή. Δεν ξέρω να πάρω τα μυτσά. Αυτή η πορεία μου θυμίζει μια άλλη πορεία. Τον περασμένο Μάρτη, προς την Αμόχωστο, όταν γυναίκες από όλο τον κόσμο πηγαίναμε για μια ειρηνική συνάντηση με τις Τουρκοκύπριες. Σαν γυναίκες προς γυναίκες. Δυστυχώς εκείνες απόρριψαν το μήνυμά μας, πιεζόμενες από τους Τούρκους στρατοκράτες. Τώρα πια βαδίζομαι όχι προς την Αμόχωστο,
αλλά προς το νεκροταφείο. Πηγαίνοντας προς το κημητήρι, έρχεσαι συχνά σε αυτή την πόλη, γιατί ξέρω ότι δεν μένεις εδώ πέρα. Εργάζομαι σε αυτή την πόλη, αλλά όμως ο τάφος του συζύγου μου είναι στο χωριό μου. Πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα, τα σχολά θα βρει δουλειά μου. Εδώ πέρα γιατί ήρθες σήμερα, για να συμπαρασταθείς στους άλλους νεκρούς. Είμαι εμείς τους άλλους νεκρούς και να συμπαρασταθούμε στις συμπάσχουσες παθούσες. Ο άντρας σου βρίσκεται εδώ πέρα. Ναι, βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι ο μοναδικός που προλάβαμε εμείς και το θάψαμε ξεχωριστά από τους άλλους. Την τελευταία στιγμή είναι πάνω στο κημητήριο. Τους είχαν όλους μέσα σε φορτηγά αυτοκίνητα. Και ήταν έτοιμοι να τους ρίξουν μέσα σε ένα μεγάλο λάκκο που ανοίξα. Το αρχίσαμε να τις φωνές εμείς εκεί και μας άφησαν, μας τον έδωσαν και το θάψαμε δίπλα εμείς, μονάχων του. Πώς σκοτώθηκε, πώς τον λέγανε τον άντρα? Μιχαλάκης Χριστοδούλου. Και σκοτώθηκε από ποιους? Από τους πραξικοπηματίες. Από τους Έλληνες, από τους Κύπριους Έλληνες. Είτε Έλληνες, είτε Κυπραίοι, είτε Έλληνες, δεν μπορέσαμε να μάθουμε. Ήταν την ώρα που εργαζόταν στη δουλειά του, ήταν καθήκον. Και τον πήγα στο φυλάκιο, τον φωνάξαν να παραδοθεί μετά από αυτή την ώρα, γιατί θα ανατινάζαν το φυλάκιο. Και έβγαινε με τα χέρια ψηλά να παραδοθεί και τον δολοφόνησαν ψυχρό. Έχετε παιδιά? Ναι, ένα κοριτσάκι. Πόσο χρονών? Ήτανε 3 χρονών τότε, τώρα είναι 4. Θέλω να μιλήσω μόνη μαζί σου, γιατί έμαθα πως έχεις μια πολύ μεγάλη ιστορία να μου πεις και ήθελα να είμαστε μόνες μας. Για πες μου, τι συνέβη και εδώ και ένα χρόνο, όταν, από πού έρχεσαι? Συνέβησα πολλά πράγματα. Από το Μόρφου. Από το Μόρφου. Από το Μόρφου. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Εδώ κάναμε άλλη. Πολύ. Είχαμε έτσι. Όλοι. Πόσοι ήταν αυτοί? 5-6-7. 5-6-7. Και μετά τι κάνανε, τίποτα άλλο? Τιμίες πολλές. Τι σου κάνανε? Πες μου. Πλαγιάσματα. Πλαγιάσματα. Όλοι. Όλοι. Και μετά μου είπες είχες... Είχα αιμορραγία και πάλι πιανόμουν. Και με την αιμορραγία ακόμη δεν σ' αφήσαν ήσυχη. Τι γίνει και μετά? Μετά έφεραμε κάτω στο δρόμο, στο χωριό και με εξαπολύσαν. Σιγά σιγά πια σπίτι. Μετά ήρθαν, πιάσαν στο σπίτι τη γειτόνισσα μου. Ήρθαν άλλοι να μας φάξουν. Λαλούν του, ήρθαν άλλοι, μπήκαν μέσα. Λαλούν του ο άντρας της να σε κλείσουμε μέσα στη κάμαρα για σένα, λαλούν του. Και την κλείσαν και αυτήν? Λαλό του, όχι τον άντρα. Λαλή εκείνος, όχι, δεν παίρνω να με κλείσετε εκεί μέσα. Είπες εσύ? Είπε ο άντρας της γειτόνισσα μου. Δεν θέλω να κλείσω εκεί μέσα, λαλή. Λαλό του να κλείσεις και θείον και θείον και με να κλείσεις και μέσα και είναι ενεδεχούντο. Δεν ενεδεχούντο. Έχεις παιδιά? Ποιος? Εσύ έχεις παιδιά? Είχα 2 γιούδες, ήταν ποτέ στρατιώτες. Είναι στρατιώτες. Το έμαθε ποτέ ο γιος σου αυτό που συνέβη και σε σένα? Του το είπες? Ξέρω. Το ξέρει. Και πώς αισθάνθηκε? Τι σου είπε? Μαράζωση. Μαράζωση. Και πού είναι τώρα? Είναι εδώ στο τσαντήρι. Μένει μαζί σου? Δίπλα εδώ. Είναι καλά, είσαι καλά μαζί με το παιδί σου? Καλό, και είναι η φούλα μου καλή. Και είναι η φούλα σου? Σε περιποιώνται? Είναι καλή. Καταλαβαίνω ότι αυτό που σου έτυχε είναι κάτι τι τρομερό. 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 Για πες μου, τι θέλεις μετά από αυτό που συνέβη, και το βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου? Τα βλέπω συνέχεια. Τι βλέπεις στον βλέπω ύπνο σου? Βλέπω τα συνέχεια. Τι βλέπεις? Τον ύπνο μου, αυτά όλα. Ότι ήθελα να βουρήσω, να με παίξει ο άλλος ποτζί, να παίξει ο άλλος ποτά, να κρεμίσω, να τους δω να πιούσουν που τη χάρια της ψηλά ξεφταπόθηκε, να με βουρήσω, να με πιάσω. Και να σε πιάσω. Και το άλλο σου παιδί? Πού είναι το άλλο σου παιδί? Μου είπες και εκείνος εδώ, κάτω έγκομι, έχει καμαρού, αν και μηνύσει. Τι κάνει? Έγκομι. Σε μια κάμαρη και ενοικίασε και μηνύσει και μέσα. Και τώρα τι ελπίζεις? Ελπίζω... Δόξα σου. Λες δόξα σου, Θεός.
Είμαι μαζί με τον Δώρο Νικολάου, ένα νέο δημοσιογράφο που χωρίς αυτόν στην Κύπρο θα αισθανόμαστε λίγο χαμένοι. Δώρο, για πες μου, γιατί με έφερες αυτό το δρόμο? Ναι, αυτός ο δρόμος είναι από τους πιο πολυσύχναστους μετά από την εισβολή. Yeah. Οι πλέον πολυσύχναστοι δρόμοι προηγουμένως ήταν κάτω στην οδό Λίδρας, αλλά τώρα επειδή έχουν κοντέψει πολύ τα φυλάκια τα τουρκικά εκεί σε αυτήν την περιοχή, γι' αυτό έχουν... Εδώ πέρα είναι πιο εδώ πολύ πέρα, ζωντάνια. Ναι, υπάρχει πιο πολύ ζωντάνια εδώ. Ελάτε έξω, διάφορα. Ελάτε έξω, κορίτσι, ελάτε έξω. Ελάτε έξω. Καλημέρα. Πώς αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την εισβολή? Άσχημα πολύ. Είσαστε αισιόδοξοι? Όχι και πολύ. Όχι και πολύ. Όχι. Δεν έχετε εμπιστοσύνη ότι θα λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου? Δεν νομίζω. Δεν νομίζετε? Όχι. Ώστε δεν είστε αισιόδοξοι? Διότι έχω αγνοούμενον πατέρα, έχω αγνοούμενον πρώτον εξάδελφων και κάτι άλλους συγγενείς, πάντως νιώθω πολύ άσχημα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Καλημέρα σας. Για πέστε μου, πώς είναι ο τουρισμός φέτος? Ο τουρισμός είναι δυστυχώς χάλια φέτος, δεν υπάρχει τίποτα. Ασφαλώς ότι καθένας φοβάται να έρθει στην Κύπρο. Λόγω της καταστάσεως, αν υπήρχε μια λύση ασφαλώς, μπορούσαν κάλλιστα να αρχίσει πάλι ο τουρισμός. Πέρσι, πριν από την εισβολή, πώς ήταν ο τουρισμός? Ήταν εξαιρετικός ο τουρισμός. Ελάτε. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί τουρίστες, πάρα πολλοί ξένοι. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά, γενικά όλα τα τουριστικά γραφεία και γενικά ήταν... Και αυτό ήταν ένα θέμα οικονομίας για την Κύπρο πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύετε ότι στις μεγάλες δυνάμεις ότι μπορεί να δώσουν μια ειρηνική λύση? Μπορούν αν το θέλουν, πραγματικά μπορούν αν το θέλουν. Αλλά φυσικά τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων συγκρούονται εδώ και εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιους θεωρείτε υπεύθυνους για το τι συνέβη στην Κύπρο? Τους Αμερικανούς και ασφαλώς και τους Ρώσους. Και τους Ρώσους. Για ποιο λόγο και τους Ρώσους? Διότι είναι δύο μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έχουν συμφέροντα και θέλουν κατά κάποιον τρόπο να πάρει ο καθένας ένα μερίδιο από ολόκληρον τον κόσμο. Αυτό πιστεύω εγώ. Οι Έλληνες πραξικοπηματίες έχουν κανένας είδους ευθύνη γι' αυτό? Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς πιστεύω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη που μας έκανα στην Κύπρο. Είσαστε αισιόδοξοι? Οπωσδήποτε. Και είμαι σίγουρη ότι κάποτε θα αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε και κάθε επιθυμία μας θέλει. Ο Μακάριος είπε χθες ότι ο αγώνας θα εξακολουθήσει. Είναι μακροχρόνιος και ελπίζομαι θα αγωνιστούμε στο τέλος. Για το μέλλον της Κύπρου εγώ ελπίζω ότι θα είναι ένα δίκαιο μέλλον για όλους μας. Νομίζω ότι όλοι θα πάμε στα σπίτια μας. Είσαι πρόσφυγας? Ναι, είμαι πρόσφυγας από έναν προβάστιο της Λευκοσίας στην Τράχωνα. Ναι. Ελπίζω ότι θα πάμε στα σπίτια μας, οι Τούρκοι θα υποκύψουν γρήγορα. Πιστεύεις ότι με αγώνα, θα κερδίσει η τελική νίκη? Μόνο με αγώνα. Μόνο με αγώνα. Με λόγια τίποτε δεν γίνεται. Εδώ βλέπουμε υπάρχουν ορισμένα καφέ στα οποία έρχονται οι νεαροί και ξεσκάνε κάπως τις ώρες τους. Ναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, είναι από τους πιο κεντρικούς δρόμους αυτοί τώρα που μας έχουν μείνει. Πώς αισθάνεστε τώρα μετά ένα χρόνο από την εισβολή? Κάτι πιο καλύτερα από τα πέρσι. Καλύτερα, είσαστε αισιόδοξοι? Βεβαίως. Τώρα προχωράμε στα καφέ όπου βλέπουμε πολλούς... Γίνεται πανικός εκεί πέρα. Ελάτε εδώ παιδιά, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ναι, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα πας στρατιώτης? Ναι. Ελάτε εδώ παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να έρθουν όλοι εδώ πέρα οι νεοσύλλεκτοι. Λοιπόν, για πες μου, πώς αισθάνεστε πως θα πάτε στρατιώτες? Είμαι υπερήφανος, διότι είμαι πρόσφυγας και θα πολεμήσω να... Είσαι πρόσφυγας? Ναι. Από ποιο μέρος? Από σιγά, την όλοι, Αμόχωστο. Όλοι. Είσαι από την Αμόχωστο. Και είσαι, πόσο χρόνο είσαι? 18. Και η οικογένειά σου πού είναι? Είναι εδώ, στη Λευκοσή. Και πότε πας στρατιώτες? Αύριο. Αύριο, για να δω κεφάλι σου. Πώς αισθάνθηκες εχθές που άκουσες το Μακάριο να μιλάει? Πώς αισθανθήκατε? Περήφανοι κατά κάποιο τρόπο. Περήφανοι. Πιστεύετε στο Μακάριο? Πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα, όσο κανένας άλλος. Τι θέλετε από εμάς τους Έλληνες? Βοήθεια. Θέλουμε να... Τι είδους βοήθεια? Να ρίξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Τι? Να ρίξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Η σημαία είναι τουρκική. Ο νεαρός είναι Τούρκος.
όλη η Κυρίνια βρίσκεται σε τουρκικά χέρια. Την πήρανε με τη βία, με τα όπλα που τους προμήθευσαν οι Αμερικανοί προς μεγάλη δόξα του ΝΑΤΟ. Η Κυρίνια ήταν ένας μικρός παράδεισος. Η γοητεία της έφερνε τουρίστες από όλο τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχουν πια τουρίστες. Υπάρχουν στρατιώτες. Μετά από την στρατιωτική εισβολή, η στρατιωτική κατοχή. Υπάρχει δύναμη 40.000 αντρών με όλο το βαρύ εξοπλισμό. Όλη η Κυρίνια είναι λαβωμένη με τουρκικές σημαίες και στολισμένη με φωτογραφίες του Κεμάλ Ατατούρκ. Στα τραπέζια όμως των καφενείων κάθονται Τουρκοκύπροι που παραγγέλνουν καφέδες και πορτοκαλάδες. Μοιάζουν εξωτερικά σαν όλους τους ανθρώπους, ούτε καλύτεροι ούτε χειρότεροι. Είναι όμως άνθρωποι παραμορφωμένοι από το μικρόβιο του ιμπεριαλισμού που έχουν σύνθημά τους «Διέρη και βασίλευε». Και για να διαιρείς πρέπει να σπέρνεις το μίσος. Οι συνεντεύξεις που θα δείτε έχουν γυριστεί από ένα φίλο και συνάδελφο Ολλανδό. Τον ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. We are happy now because we are living with Turks in Cyprus. You can speak in Greek as well? Well, I can speak in Greek. Please do it. That's Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι διότι ζούμε όλοι οι Τούρκοι εδώ στην Κύπρο. Do you feel that you are Turkish Cypriots or Turks? Turkish Cypriots. I'm Turkish Cypriots. Do you believe that after everything that has happened, you can live in peace and harmony with the Greek Cypriots? I'm very sorry. I didn't... Do you believe that you can live together with the Greek Cypriots after all happened? No. Do you believe that after everything that has happened, you can live in peace and harmony with the Greek Cypriots? Not at present. I don't think. Say something in Greek, to the Greek. What, you know, what like? Yeah, you have to say something in Greek to the Greek. Oh, yeah. Πρέπει να πάω να κάτσουν να στις συνομιλίες για να τα πλάσματα να ησυχάσουν. Ταφή και σταυρή εις των χώρων τούτων και εις άλλα κημητήρια πόλεων και χωρίων της εμίσου μας. Θα είναι αιώνιοι μάρτυρες κατηγορίας κατά των δολοφόνων πραξικοπηματιών. Εις πένθος ευήθησε γονείς η Χούντα και με τον μαύρον πέπλον της κυρίας εκάλυψε χείρας. Με τον μαύρον πέπλον της ορφανίας εκάλυψε παιδιά. Ως κατάρα κατά της Χούντας ακούεται ο θρήνος χειρών και ορφανών, ωραίων και συγγενών των θυμάτων της. Επί των τάφων των εναποθέτωμεν
τα άνθη της αγάπης μας και να καρίζομαι την μνήμη των. Προς τους γονείς, προς τα σχήρας και τα ορφανά, προς τους αδελφούς και τους συγγενείς, προς όλους εκείνους οι οποίοι έχασαν προσφυλίτων πρόσωπα, θύματα της Χούντας και των Τούρκων εισβολέων, εκφράζω την ολόψυχον συμπάθειά μου, αιώνιον έστω των μνημοσυνών των. Οι νεκροί μας σήμερα ζητούν δικαίωση. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ανάμεσά μας να κυκλοφορούσει τα κατάλοιπα της Χούντας. Ζητούμε δικαίωση από εσάς. Περιμέναμε πολλά από εσάς. Μονάχα να τιμωρηθούσαν οι ένοχοι. Αυτοί που μας έφεραν αυτή τη στιγμή εδώ. Για πες μου, Τάκη, τώρα, πώς μπήκες μέσα στο Προεδρικό εσύ και πού συνάντησες τον Μακάριο? Εφόσον παρεδόθη το ένατο τακτικό συγκρότημα, εκκινήθην, πέρασα από τον ποταμό, από την κήτη του ποταμού, βγήκα προς το Προεδρικό Μέγαρο απάνω, όπου παρά τα σκαλιά, ήταν κλιμακοστάσιο, συνήντησα τον Μακαριότατο μαζί με τον συνοδεία που τον ακολουθούσε. Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή? Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να... Είναι κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω. Δηλαδή, ένας είναι, ξεχωρίζει ο κοινός άνθρωπος. Όταν το τμήμα του Αφεντρικού αντίκρισε τον Μακαριότατο, ανεφώναξαν ο Μακάριος, και με την αρχή Μακάριος, Μακάριος, αντεπετέθησαν εναντίον των Λοκατσίδων και των Αρμάτων. Σταμάτησα, τον χαιρέτησα, εδάκρισα. Ήτανε... φανταστικών πρόπο, μεγαλειώδης. Ήταν πολύ ψύχρεμος, χαμογέλασε. Σου χαμογέλασε. Βεβαιότατα, και μου είπε ψύχρεμα, ψύχρεμα. Είναι η στιγμή που ουδέποτε θα ξεχάσω, θα τη θυμάμαι πάντοτε. Είδες ένα μεγάλο ηγέτη εκείνη τη στιγμή. Μα είναι η στιγμή που μπορώ να πω ότι ο Μακάριος δεν εσώθη από το εφεδρικό ή από οποιοδήποτε άλλο, αλλά εσώθη μόνος του. Δηλαδή, αν ο Μακάριος αυτή τη στιγμή ήταν ένα ανθρωπάκι, οπωσδήποτε εγώ και άλλοι θα φοβόμαστε, θα φεύγαμε. Μας έδωσε θάρρος, δηλαδή ο τρόπος του μας ανάγκασε να πολεμήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μένα είναι, επαναλαμβάνω, και για τους ανθρώπους του Εφεδρικού, επειδή έζησαν τη στιγμή αυτή, θα μείνει αξέχαστη όσο τους ζουν. Είδαμε ένα ηγέτη. Και όταν άκουσες τη φωνή του στο ραδιόφωνο. Μπορώ να πω ότι συγκινήθηκε μέχρι το σημείο να τα κρίσω. Και όλη η Κύπρος μαζί σου. Όλοι, οπωσδήποτε Κύπρος. Γίνει και το θαύμα. Έγινε. Μακαριότατε, κάθε αγωνιστής που είναι ταυτόχρονα και πνευματικός άνθρωπος επιχειρεί τακτικά ένα απολογισμό των διαφόρων φάσεων του αγώνα, έτσι ώστε να επανορθώσει ή να προλάβει παραλήψεις και σφάλματα. Σεις Μακαριότατε, μέσα από τη μακριά αγωνιστική σας πορεία, ποιες ενέργειες νομίζετε πως έπρεπε να είχαν γίνει ενώ δεν έγιναν ή να είχαν αποφευχθεί για να μην βρίσκεται σήμερα η Κύπρος στην τραγική αυτή κατάσταση? Θα έλεγα πως συχνά κάνω αυτοκριτική και δεν διεκδικώ αλάθητον. Ασφαλώς έκανα λάθη σε όλα αυτά τα χρόνια. Επί 25 χρόνια είμαι ο πιδαλιούχος του κυπριακού σκάφους. Επί 25 χρόνια διαχειρίζομαι, είμαι ο διαχειριστής του κυπριακού ζητήματος. Εκ των υστέρων κρίνοντας, θα έλεγα ότι μερικοί χειρισμοί δεν ήσαν πάντοτε επιτυχείς. Θα προσθέσω όμως ότι σε όλες μου τις ενέργειες, σε όλες μου τις πράξεις, τα ελαττήρια μου ήσαν πάντοτε ειλικρινή, πάντοτε αγνά. Μοναδικών γνώμονα όλων μου των πράξεων είχα το συμφέρον του λαού. Γι' αυτό το γνωρίζει και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κυπριακός λαός, γι' αυτό και συγχωρεί τα λάθη μου. Είχατε κάποιο... Θα έλεγα ότι μου είναι δύσκολο
να εξομολογηθώ δημοσία τα λάθη μου όπως θέλετε, δεν θα πω πως παρέλειψα ενέργειες, αλλά θα έλεγα πως μερικές ενέργειες μου ήσαν πολύ βιαστικές. Εν πάση περιπτώσει, ένα λάθος μου είναι γιατί δέχτηκα ανάμεξη σε μεγάλο βαθμό στο Κυπριακό των ελληνικών κυβερνήσεων και ιδιαίτερα της Χούντας, η οποία τελικώς έγινε αιτία της σύμφωνας μας. Παρόλους τους εμφύλιους πολέμους, παρόλους τους διχασμούς, κάθε λαός διατηρεί τη συνείδηση της αδελφοσύνης. Η Κύπρος περνά ίσως τις δυσκολότερες ώρες της ιστορίας της. Νομίζετε ωστόσο ότι θα μπορέσει το ελληνικό και τουρκικό στοιχείο της Κύπρου να ξαναβρει κάποτε την ειρηνική συμβίωση που υπήρχε ανάμεσά τους? Λένε πως η κοινή δυστυχία ενώνει. Θα μπορούσαν κάποτε οι Έλληνες της Κύπρου να ξεχάσουν ή μάλλον να συγχωρήσουν τα όσα έγιναν και σε μια ανεξάρτητη Κύπρο να δώσουν τα χέρια με τους Τουρκοκυπρίους. Εσείς, σαν νόμιμος πολιτικός ηγέτης όλων των Κυπρίων, τι πιστεύετε? Απόλυτη είναι η πεποίθησή μου ότι οι Έλληνες και Τούρκοι της Κύπρου μπορούν να συμβιώσουν αρμονικά όπως έζησαν μαζί τόσα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες, όπως τα ξέρετε, γρήγορα ξεχνούμε και εύκολα δίνουμε το χέρι στους εχθρούς μας. Όλα βέβαια αυτά εξαρτώνται όμως και από το τι είδους λύση θα δοθεί στο κυπριακό πρόβλημα. Μια άδικη για μας λύση του προβλήματος ασφαλέστατα δεν θα συμβάλλει στην αρμονική συμβίωση των Ελλήνων και των Τούρκων της Κύπρου. Ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα που μας ενδιαφέρει όμως όλους. Φοβάμαι τα πολιτικά ερωτήματα. Αν οι συνομιλίες στη Βιέννη δεν προχωρήσουν, ποια μορφή βλέπετε πως θα μπορούσε να πάρει ο αγώνας? Και εκτός από την ηθική συμπαράσταση, ποια στάση και ποια αντίδραση περιμένετε από τον ελληνικό λαό και από το ελληνικό κράτος στην περίπτωση αυτή? Δεν θα έλεγα πως η Ελλάς πρέπει να κάνει πόλεμο με την Τουρκία για το Κυπριακό. Η όλη όμως εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και γενικά η όλη στάση της και θέση της πρέπει να διαμορφούνται κατά τρόπο που να υποβοηθείται η δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Αντιλαμβάνεστε όμως πως δεν θα έπρεπε να εισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε ένα θέμα που μου είπατε είναι καθαρά πολιτικό και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι αναμειγνύομαι στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος. Είπατε εδώ και λίγες μέρες, μακαριότατε, στην ομιλία σας ότι δεν αποκλείεται και την πιθανότητα συνεννοήσεως της Χούντας μετά των εισβολέων και άλλων σκοτεινών δυνάμεων για την πραξικοπηματική ενέργεια που θα είχε σαν συνέπεια τη διχοτόμηση της Κύπρου. Έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνεργασία αυτή και ποια? Δεν θα πω πως έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ενδείξεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω το γεγονός πως επιχείρησαν οι χουντικοί αυτό το ανοιχτό πραξικόπημα χωρίς να λάβουν υπόψη τις βέβαιες συνέπειες του. Είναι αλήθεια πως πολλοί στην Κύπρο μιλούσαν για την πιθανότητα, για το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος και πολλοί το θεωρούσαν βέβαιο. Εγώ προσωπικά δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία, όχι για κανένα άλλο λόγο. Η Χούντα ήταν αδίσταχτη. Πιστεύω όμως ότι δεν θα προχωρούσαν τόσο πολύ μέχρι βαθμού να κάνουν ένα πραξικόπημα το οποίο θα ήταν πρόκληση ή μάλλον πρόσκληση της Τουρκίας να εισβάλλει στην Κύπρο. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι δεν τους ενδιαφέρε ή μάλλον ήξεραν πως το αποτέλεσμα του πραξικοπήματος θα ήταν η τουρκική εισβολή. Αλλά, όπως είπα, δεν τους ενδιαφέρε γιατί θα είχαν ως σκοπό την διπλή ένωση. Δηλαδή, ένα είδος εισβολής θα γινόταν και από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να είναι η διπλή ένωση. Το γεγονός όμως ότι επέζησα, τέλος πάντων, με το πραξικόπημα, δεν τα κατάφεραν να με σκοτώσουν, έκανε τη Χούντα να μην τολμήσει για να υλοποιήσει τον σκοπό της, την διπλή ένωση.
Τώρα, άλλο βέβαια το θέμα, αν η Τουρκία στο τέλος δεν θα δεχόταν την διπλή ένωση και θα κατακτούσε πιθανώς ολόκληρη την Κύπρο. Μακαριότατε, σε λίγες μέρες αρχίζει στην Αθήνα η δίκη των προτετίων της 21ης Απριλίου. Και φυσικά δεν θα σας θέσω πολιτικό ερώτημα αυτή τη φορά, αλλά θα ήθελα όμως να έχω από σας, που συναντήσατε κατ' επανάληψη, μια εκτίμηση για τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στο κάτω-κάτω κυβερνούσε. Παράνομα βέβαια, αλλά είχατε συνεννοήσεις κατά ανάγκη μαζί του γύρω από τα θέματα που άγγιζαν την Κύπρο. Τι σώοι άνθρωπος ήταν. Δεν είναι πολιτικό ερώτημα, αλλά εμπίπτει σε άλλη σφαίρα το ερώτημα. Και θα έλεγα πως δεν έχω γνώσεις ψυχολογίας, δεν έχω γνώσεις ψυχολόγου και μου είναι δύσκολο να απαντήσω στο ερώτημά σας. Τι σώοι άνθρωπος ήταν ο Παπαδόπουλος. Είσαστε ο μόνος αρχηγός κράτους που υπογράφετε με κόκκινο μελάνι. Γιατί? Είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο που έχει ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου να υπογράφει με κόκκινο μελάνι, όπως οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, να φοράει κόκκινο μανδύα και επίσης να κρατάει σκύπτρο αντί της συνηθισμένης πιμαντορικής ράβδου. Αυτά είναι προνόμια που δόθησαν στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Ζήνωνα. Και αυτά τα προνόμια τα κρατούμε. Σας άκουσα χτες να μιλάτε και πραγματικά ένιωσα μια τεράστια συγκίνηση. Αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σας, κοντά στον κυπριακό λαό και κατάλαβα τι θα πει ηγέτης, τι θα πει ποιητής, τι θα πει άνθρωπος και πολλά άλλα πράγματα. Μιλήσατε όμως... Καταλάβατε όμως και την αντίδραση του λαού για την αμνηστία και για την προσφορά κλάδου ελέας. Ναι. Θα ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό, διότι αισθάνθηκα μια τρομακτική αντίδραση, διότι πιστεύω ότι όπως και στην Ελλάδα εμείς ζητάμε κάθαρση για αυτά τα 7,5 χρόνια και βρισκόμαστε μπροστά σε αυτές τις δίκες που θα γίνουν τώρα και νομίζω ότι ο λαός εδώ δεν ήθελα, γιατί αισθάνομαι ότι είναι εσωτερικό, μα μιλάω σαν Κυπρία, ότι κι εγώ αυτή την αμνηστία που δίνεται είναι χριστιανική υφής, είναι... Δεν θα έλεγα πως η ανοχή είναι σε όλες τις περιπτώσεις χριστιανική ανεξικακία. Έκρινα όμως ότι έπρεπε να δώσω αμνηστία στους Κυπρίους πραξικοπηματίες για τις συνθήκες που δημιουργήθησαν στην Κύπρο με την τουρκική εισβολή, δεν επέτρεπα ανάξεση, ας πω, πληγών του παρελθόντος. Διαφορετική βέβαια η κατάσταση στην Ελλάδα. Έλαβα επίσης υπόψη μου ότι οι Κύπροι ουδέποτε θα έκαναν μόνοι τους πραξικόπημα. Δεν θα έκαναν πραξικόπημα χωρίς την Χούντα. Οι χουντικοί αξιωματικοί ήσαν οι υπεύθυνοι, οι κυρίως υπεύθυνοι για το πραξικόπημα αυτό. Αυτοί κατήφθηναν τα πάντα και χωρίς αυτούς πραξικόπημα στην Κύπρο δεν θα γινόταν ποτέ. Γι' αυτό δώσατε την αμνηστία. Κυρίως, όπως είπα, οι συνθήκες στην Κύπρο δεν επέτρεπαν την πολυτέλεια των δικών. Ίσως στην Ελλάδα μπορούμε να την έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εχθές που μιλήσατε, είπατε, θα προχωρήσω και προς τον ΟΗΕ και προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Ναι, εννοούσα ότι δεν θα παραλείψω τίποτα για να προωθήσω το Κυπριακό στην αισία λύση του. Βέβαια, δεν θα πω πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μόνος, τέλος πάντων, διεθνής οργανισμός που μπορεί να μας βοηθήσει. Ή θα προσέθετα και τούτο. Τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού. Ή προσθέτουν ένα μεγάλο ηθικό βάρος. Αλλά όπως ξέρετε, τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν εκτελεστική εξουσία. Και επομένως, τις αποφάσεις των δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν.
Απλώς ασκούν μία πίεση τα Ηνωμένα Έθνη. Το παν θα πράξουμε και ουδέν θα παραλείψουμε. Μάλιστα. Για μένα είναι μία φράση πάρα πολύ μεγάλη. Και εκεί πέρα, όταν το είπατε αυτό το πράγμα, αισθάνθηκα μία σιγουριά ότι τίποτα δεν θα παραλείψετε. Και στο τέλος, είπατε κάτι. Σκοτεινή δυνάμεις και πληρωμένοι πράκτορες επιθυμούν των σωματικών αφανισμών μου. Ναι. Ναι. Ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις? Να μην τις προκαλέσουμε, αν είναι ακόμα, εάν μας δώσουν, εάν μας δίδουν μάλλον παράταση ζωής, δεν άκαι και να τις προκαλούμε. Και τότε ο λαός είπε, πρόσεχε, πρόσεχε. Και είπατε, προσέχω, προσέχω. Είπα προσέχω, αλλά το κακό μπορεί να γίνει. Σου αφήνω μια υποθήκη. Κράτησε τη σημαία και μην αποστείλεις τον αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θέλετε να πείτε ότι χωρίς εσάς ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί? Πρέπει να συνεχιστεί και θέλω να ξέρουν εκείνοι που επιβολεύονται τη ζωή μου και με θεωρούν πιθανώς εμπόδιο στα σχέδια τους κατά την Κύπρο, κατά της Κύπρου, ότι κι αν εγώ εκλείψω, ο αγώνας θα υπάρξει και δεν μπορεί να επιβληθεί λύση του κυπριακού προβλήματος στον κυπριακό λαό ενάντια στη θέλησή του. Ναι, αλλά χωρίς το Μακάριο. Α, ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα δεχθώ εύκολα την, ας πω το, ας το πω κοπλιμέντο, ότι χωρίς το Μακάριο δεν μπορεί να γίνει τίποτε, δεν το δέχομαι. Δεν είπα αυτό. Δεν το πιστεύω δέχομαι. Πιστεύω πολύ στον κυπριακό λαό, αλλά πιστεύω ότι είσαστε ένας ηγέτης που πρέπει να προστατεύετε και που για μας και τους Έλληνες και τους Κυπρίους πρέπει να ζήσει και θα ζήσει. Εγώ αντρώ τη δύναμή μου από τον κυπριακό λαό. Χωρίς εκείνο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλο το ενδιαφέρον σας για την Κύπρο. Είναι η τρίτη αυτή επίσκεψη σας στην Κύπρο, αν καλώς θυμούμε. Όπως, εν πάση περιπτώσει, είναι η δεύτερη μετά από την τουρκική εισβολή. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλατε να έρθετε στην Κύπρο κατά την, κατά το διάστημα της επταετίας και κάποτε μου διεμήνησαν ότι μην τυχόν έρθει στην Κύπρο η Μελίνα ή η Μερκούρη. Δεν ξέρω αν σας διεβίβασαν την παράκληση μου να μην έλθετε τότε στην Κύπρο, ναι, το γιατί θυμάμαι. Θα μου δημιουργήσετε προβλήματα. Ναι, το θυμάμαι. Σας ευγνωμονώ που με προστατέψατε κατά κάποιο τρόπο, αλλά ήμουν... Όχι, είπε για να προστατευθώ εγώ. Όχι για την δική σας προστασία. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο πρόσωπο αξιολόγο ώστε να κινδυνεύατε εσείς από μένα. Ναι. Αλλά πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια της εξορίας... Όχι, από τη Χούντα, όχι από εσάς. Από τη Χούντα. Πάντως ήταν τρομερό πράγμα το να μην μπορεί κανείς να έρθει στην Κύπρο εκείνη την εποχή και θυμάμαι ότι όταν είμαστε εξόριστοι όλοι θέλαμε να έρθουμε εδώ πέρα, να είμαστε εδώ, να μιλάμε τη γλώσσα μας και να μην αισθανόμαστε τόσο πολύ εξόριστοι όσο στην Ευρώπη άλλοι, όσο στη Ρωσία άλλοι. Θέλαμε να ξαναγυρίσουμε εδώ πέρα. Για να ερχόσαστε εδώ όλοι εξόριστοι, απλώς το πραξικόπημα θα γινόταν πολύ νωρίτερα. Λέτε. Βέβαια. Η Χούντα δεν ήθελε δημοκρατία στην Κύπρο και δεν ήθελε στην Κύπρο να έρχονται οι άνθρωποι τους οποίους εκείνοι δεν ήθελαν. Το ίδιο έγινε με το Θεοδωράκι. Το ξέρω αυτό το πράγμα, διότι ζητούσαμε επανειλημμένα και θυμάμαι ότι και ο κύριος Λυσαρίδης, ο οποίος είχε έρθει και μας είχε δει τότε και του είχαμε όλοι μαζί παρακαλέσει, μας είπε ο Μακάριος, σας παρακαλεί να μην έρθετε αυτή τη στιγμή, διότι θα δυσκολέψετε την Κύπρο. Και το καταλάβαμε, το αποδεχθήκαμε με πόνο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά δυστυχώς το πραξικόπημα έγινε
παρόλο ότι εμείς στερηθήκαμε την Κύπρο. Μάλιστα. Όλα αυτά τα χρόνια. Τουλάχιστον δεν θα με κατηγορούσαν ότι τους προκαλούσε κατά αυτόν τον τρόπο και ότι στην Κύπρο γινόταν αντιχουντικός αγώνας και επομένως ήταν μια πρόκληση, όπως θα λέγανε. Πάντως εμείς ξέραμε ότι είσαστε κοντά μας και όχι μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι δημοκρατικός άνθρωπος εγώ. Ευχαριστώ. Με όλη μου την καρδιά. Στον παρακάτω δρόμο ξαγρύπνα κόρη μου, έπεσε στη μπαγάνα τα γόρι μου, τα γόρι μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι, ανατριχύλα μου, κράτα στυλά τα μάτια και μίλα μου, και μίλα μου. Παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη.